Ανταποκρίθηκε τώρα ο κύριος Φρουρέντζος. Τον ακούμε για ένα λεπτό. Κύριε Φρουρέντζο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές σας. Έχετε ακούσει τα όσα ελέγχθηκαν αρκετές φορές, έχω την εντύπωση. Πλήρης διαφάνεια, δυνατότητα απόδοσης δικαιοσύνης. Θα μπορούσατε να είχατε τη δυνατότητα να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, να δώσετε τη δική σας την εκδοχή. Δεν το κάνατε. Και μπορείτε να πάτε για ένα μήνα από σήμερα στο δευτεροβάθμιο όργανο του Δίκου για να ανατρέψει, αν ανατρέψει, την πρωτοβάθμια απόφαση. Ακούμε παρακαλώ την πρόθεση και τη θέση σας. Κύριε Ποταμίδη, να μου επιτρέψετε πριν απαντήσω στο ερώτημα σας ή οποιαδήποτε τοποθέτησή μου, ήθελα να κάνω ένα αυτοπροσδιορισμό για να γνωρίζει ο κόσμος ποια είναι τα ελαττήρια μας, εμένα προσωπικά, ποιες είναι οι σκέψεις μου και ότι δεν εκπηγάζουν από καμιά εκδικητική διάθεση ή από καμιά συναισθηματική φόρτιση. Εγώ ήμουν ένας εξεγίνο που υποστήριξα τον Νικόλα Παπαδόπουλο για να εκλεγεί στην ηγεσία του κόμματος στο προηγούμενο συνέδριο. Άρα λοιπόν, νομιμοποιούμε με περισσότερη αξιοπιστία από κάθε άλλο να κρίνω τον Νικόλα πάντα στη βάση της διαχείρισης του κόμματος τα τελευταία 4 χρόνια. Δυστυχώς είδαμε, βιώσαμε νοοτροπίες αυταρχισμού, προελειμμένων και αυθαίρετων αποφάσεων, έλλειμμα δημοκρατίας, τρομοκρατία, παραβίαση του καταστατικού με πολλές άλλες αρνητικές παρενέργειες. Όταν είχα αντιληφθεί τις προθέσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου και της μικρής ομάδας που τον περιστοιχίζει, πραγματικά είχα απογοητευτεί. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος αυτό που μας απέδειξε και το μόνο που τον ενδιέφερε δεν ήρθε στο κόμμα ούτε για να τον ενώσει, ούτε για να τον ενδυναμώσει, ούτε για να τον διευρύνει. Έθελε να το χρησιμοποιήσει ως εργαλείο για να υλοποιήσει τις προσωπικές του φιλοδοξίες, τις προσωπικές του ατζέντες, που δεν ήταν άλλοι από το να κατακτήσει των προεδρικών θόκων. Όσον αφορά το ερώτημα σας για τη θεσινή διαδικασία παροδία, εγώ θα αποφύγω να μπω στη λογική για αντιπαράθεση με οποιοδήποτε για να αποδείξω ότι ήταν κάτι το οποίο συνέβηκε μέσα από το καταστατικό. Ήταν μια στημένη και αυθαίρετη διαδικασία η οποία είχε στόχο να μας διασύρει με την παρουσία μας, να μας διασύρει, να μας εξευτελίσει και απλά να μας ανακοινώσουν την προελειμμένη απόφαση. Αυτές οι νοοτροπίες παραπέμπουν σε άλλες παροχημένες εποχές. Γιατί λέτε ότι ήταν προηλημένη απόφαση αφού ένας εξ αυτών αθωώθηκε ενώ υπάρχει και δευτεροβάθμιο όργανο? Αυτός που αθωώθηκε, κύριε Ποταμίδη, για να γνωρίζετε και εσύ, είναι και είδηση, έχει υποβάλει με επιστολή την παραίτησή του διότι δεν άντεξε ο άνθρωπος των εξευτελισμών και περισσώζοντας την αξιοπρέπεια του έστειλε την παραίτησή του αμέσως μετά την απόφαση. Και αυτό λέω ήταν μια διαδικασία παροδία. Μάλιστα. Αυθαίρετη, εκδικητική και με προελειμμένη απόφαση. Αυτά τα δευτήρια, αυτές οι επικοινωνιακές ατάκες, αυτά τα επικοινωνιακά παιχνίδια που προσπαθούν να κάνουν σήμερα, να μεταχειριστούν σήμερα, είτε ονομάζεται το λεγόμενο Πειθαρχικό Συμβούλιο, είτε η μικρή ομάδα που περιστοιχίζει τον Νικόλα Παπαδόπουλο, δυστυχώς εμένα δεν με αγγίζουν, δεν με απασχολούν. Και το δηλώνω απεριφράστος ότι το μόνο που έπρεπε να μας προβληματίσει όλους, το μόνο που προσωπικά εμένα με απασχολεί, είναι τούτος ο κόσμος, ο ταλαιπωρημένος Δημοκρατικού Κόμματος, τον οποίο εξευτελίσαν τον, επεριθωροποίησαν τον και δυστυχώς του δημιουργούν αρνητικές και απρόβλεπτες συνέχειες όσον αφορά το πολιτικό. Τι θα πράξετε παρακάτω, κύριε Φρουρέντζο, εσείς? Εγώ προσωπικά δεν προτίθεμαι ούτε σε όργανα δικαστικά να προσφύγω, ούτε θέσεις να υποβάλω στα δευτεροβάθμια όργανα. Αφού επαναλαμβάνω, ήταν μια στημένη, καλοστημένη διαδικασία, άρα λοιπόν δεν με απασχολεί. Άρα μένετε εκτός δίκο και... Το μένουμε εκτός δίκο, θα φανεί στην πορεία ποιοι είναι μέσα και ποιοι είναι έξω από το δίκο. Μιλάτε για να δημιουργηθεί κάτι καινούργιο το οποίο θα είναι το πραγματικό δίκο, εννοείται. Επειδή το έχω δηλώσει και σε άλλο σταθμό και ενδεχομένως να θέλουν κάποιοι να το χρησιμοποιήσουν ως προλημμένη δική μας απόφαση για να προχωρήσουμε για κάτι, εγώ λέω ξεκάθαρα ότι αυτή με την υλοποίηση και του σχεδιασμού που έχει αναλάβει ο Νικόλας Παπαδόπουλος έναντι των κομμάτων που τον στηρίξαν στις προεδρικές εκλογές και την υπόσχεση, δέσμευση ότι θα προχωρήσει όποιον και να είναι το αποτέλεσμα στη δημιουργία του τρίτου πόλου, αντιλαμβάνεστε ότι
με τη δημιουργία αυτού του πόλου δημιουργείται ένα κενό, το οποίο κάποιοι άνθρωποι θέλουν αυτόν τον κενό να τους το καλύψουμε. Επομένως, αυτό που δηλώνω με πάσαν ειλικρίνεια και με ξεκάθαρον τρόπο, ότι τούτος ο χώρος, τούτος ο κόσμος δεν θα μείνει πολιτικά άστεγα. Άστεγος. Αυτό εννοώ, τίποτε άλλο περισσότερο. Είναι σαφέστατο, κύριε Φλουρέντζο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ, λοιπόν, να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, να καλώ.